Γεια χαρά σε όλε και όλου. Άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φίλαθλο προ το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφέ. Καταρχά, να καλωσορίσω όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε απλή εκπομπή φιλάθλων και όχι δημοσιογράφων. Όπερ σημαίνει ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά του, χωρί να κρύβουμε διάφορα. Και τα όσα λέμε είναι πάντα με γνώμονα το καλό τη ομάδα του Ολυμπιακού που τόσο αγαπάμε. Και λέμε τα πράγματα όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται. Καθημερινό και αφιλοκερδό. Χωρί να βρίζουμε, χωρί να χαρακτηρίζουμε και χωρί να προσβάλλουμε του άλλου εξ αποστάσεως ή να βρίζουμε τρίτου, ενώ δεν είναι εδώ πέρα για να απαντήσουν. Πράγμα το οποίο είναι άναδρο. Όλο αυτό. Έτσι, όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όσε και όσοι ακούναν λοιπόν, καθημερινό, του χαιρετίζω. Είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, Ελληνίδε, Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν είτε όχι. Πραγματικά, τις εκτιμώ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Είτε εδώ στο πρώτο κανάλι, είτε και στο δεύτερο, το οποίο ο σύνδεσμος βρίσκεται ακριβώ από κάτω στην περιγραφή. Αλλά και σε σχόλιο καρφιτσωμένο δικό μου. Ακόμη πιο κάτω. Τώρα, όσον αφορά το ζουμί, το διατάφτα, έχουμε την κλήρωση, όπου κληρωθήκαμε στον πρώτο όμιλο εκεί, απέναντι σε West Ham United, Freiburg, αλλά και Μπάτσκα Τόπολα. Αλλά και εννοείται ότι έχουμε και τι μεταγραφέ, την περαιτέρω ενίσχυσή μα, που ακούγονται γενικά οι συγκεκριμένοι, οι εικονιζόμενοι για την επίθεση τη ομάδα μας, που να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε δικαίωμα να αποκτήσουμε άλλον έναν δανεικό και μόνο, δηλαδή σύνολο 7. Να υπενθυμίσω ότι ω δανεικοί έχουν ήδη έρθει στην ομάδα μα ο Φρέιρε, ο Πορόσο, ο Αλεξανδρόπουλο, ο Σκάρπα, ο Όμαρ Ρίτσορτζ αλλά και ο Σολμπάκεν. Έξι δηλαδή στο σύνολο. Άρα λοιπόν μένει άλλο ένα. Είπαμε, υπάρχουν κανόνε που ακολουθούμε και έτσι πρέπει. Έω και τι 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ημέρα Δευτέρα, έχουμε χρόνο ώστε να αποκτήσουμε παίχτε. Άρα θα γίνει χαμό το Σαββατοκύριακο προφανώ. Θέλω να πιστεύω, φαντάζομαι, ώστε να δηλώσουμε του παίχτε για την ευρωπαϊκή λίστα. Μην έχουμε τώρα παίχτε που βρίσκονται εκτό κτλ. Να γίνει μετά μπουρδούκλωμα, μπέρδεμα. Όπω επίση να τονίσω κάτι σημαντικό πριν μιλήσω για τα παιδιά, τα εικονιζόμενα, ότι καλό θα ήταν για την επίθεση να μην αποκτηθεί Αφρικανό ποδοσφαιριστή, διότι προφανώ και υπάρχει το κύπελο Εθνών Αφρική που διεξάγεται το Γενάρη. Και αυτό ο παίχτη που θα έρθει θα λείψει και αυτό σε μια κρίσιμη καμπή για το πρωτάθλημα κτλ. Όπω για παράδειγμα Ελ -Καμπή, ο Ελκαμπή, ο οποίο ήδη έχει καλεστεί από το Ρεγκραγκή στην εθνική του Μαρόκου. Άρα εμεί αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε, να τα προμελετήσουμε και το λέω εγώ που γουστάρω πραγματικά. Παίχτες γρήγορου από Αφρική και τέτοια, ποιοτικού, έτσι. Είτε και με παιδί από Γαλλία, ποδοσφαιρική. Πριν μπω τα στα μεταγραφικά, να πω λίγα πράγματα για τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε στον πρώτο όμιλο της φάσης του Europa League. Αν και εντάξει έχουμε χρόνο να τις περάσουμε από κόσκινο αυτές. Η West Ham United γνωστή, έτσι. Είναι η κάτοχος του Conference League, ανεβασμένη τον τελευταίο καιρό, δεν το συζητάμε. Καμία σχέση με την ομάδα που όλες και όλοι θυμόμαστε τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Άσε που έχει και έμπειρο προπονητή, το Σκοτσέζο εκεί, το David Moyes. Και μπροστάρι έχει ας πούμε το Λούκα στο Μπακετά. Δεκάρι, τρομερό, εκπληκτικό. Που τον είχε αγοράσει από τη Λιόν με 43 εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα για άλλα μεγέθη, έτσι. Από την άλλη γνωστή η Φράιμπεργκ, η γερμανική, την αντιμετωπίσαμε και πέρυσι. Εντάξει, δεν ήμασταν στα καλά μα πέρυσι. Ήμασταν αρκετά χειρότεροι από ό,τι θεωρητικά είμαστε τώρα. Ωραία. Άρα και εμεί φυσικά θα θέλαμε εκδίκηση. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονό ότι και αυτοί έχουν ποιότητα. Πάντω αυτοί πουλήσανε το βασικό του τερματοφύλακα και το βασικό του επιθετικό. Πρόσεξε, φέτο το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο του έχουν αντικαταστήσει με. Ισάξιου ποδοσφαιριστέ, έτσι. Αντικαταστάτε. Πάντω η δύναμη τη Φράιμπεργκ είναι στα φτερά, ε. Με τον Ιταλό τον Γκρίφο και τον Ιάπωνα τον Ντοάν. Ε, και μετά εντάξει, έχουμε του Σέρβου, τη Μπάτσκα Ατόπολα. Μια ομάδα έκπληξη, μια ομάδα που ανέβηκε τώρα πρόσφατα. Και που για μένα είναι πιο επικίνδυνη από ότι είναι η Τσουκαρίτσκι. Ε, βέβαια, έχει πολύ πιο έμπειρου παίχτε. Με περισσότερο τσαγανό, πιο έξυπνο προπονητή. Νέο, ο Ζάρκο Ζέλετιτ. μου, Άσε που και αυτή έχει αστέρι εκεί πέρα το Γιωβάνοβιτ, που είναι εξτρεμ, 30χρονο. Αυτό λύνει και δένει, έτσι σερβίρει, σκοράρει, κάνει τα πάντα, είναι τρομερό. Εν πάση περιπτώσει, είχε πάει και ο πρόεδρο εκεί να παρακολουθήσει την κλήρωση, εντάξει. Και μάλιστα δήλωσε ότι αισθανόμασταν μοναξιά, λέει, στον να εκπροσωπούμε την Ελλάδα μόνο εμεί τόσα χρόνια, εντάξει. Δεν συμφέρει κανέναν αυτό πάντω. Άντε να δούμε, πα και ανέβουμε και σηκώνουμε τα πρωταθλήματα και ξαναμπαίνουμε κατευθείαν στου ομίλου του Champions League. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Μποαντού, ο οποίο είναι ο πρώτο εξ αριστερών, ανήκει στη Μονακό, είναι 21 ετών και αυτόν τον αποκτά μόνο με δανεισμό. Και φυσικά με οψιόν αγορά. Αλλά αυτή θα είναι μεγάλη, έτσι. Πάνω από 10 εκατομμύρια και βάλε. Διότι και η ίδια η Μονακό τον είχε αποκτήσει με 17 εκατομμύρια. Και λόγω σχέση του κορδόν εκεί με τη Μονακό, στην οποία έχει δουλέψει για ένα χρόνο, τον ξέρει, Ολλανδό είναι, Νεαρό, εξελίξιμο, καταπληκτικό, γρήγορο, τα πάντα. Για Ελλάδα θα ήταν μια φοβερή κίνηση. Αλλά είπαμε έτσι, μπάλωμα για ένα χρόνο. Δύσκολα τον αγοράζει αυτόν. Πάντω στη Μονακό δεν έχει ακουμπήσει, ε. Είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο δεύτερο εδώ στην εικόνα, ο χαμογελαστό, είναι ο Βραζιλιάνο ο Φωνιά εντό αγωγικών τη Φόλαμ, τη Αγγλική Φόλαμ, έτσι, στο Λονδίνο που έχει έδρα, ο Κάρλο ο Βινίσιου. 28 ετών, εφικτό, ε, ναι, αφού έπαιζε τώρα β' κατηγορία Πορτογαλία. Και εννοείται πω ο παλιό μα γνώριμο και πολύ καλό φίλο και αξιόλογο προπονητή, έτσι, με κότσια κιόλα, ο Μάρκο Σίλβα, δεν τον εγουστάρει. Δεν τον έχει σε περίοπτη θέση, αντιθέτω. Τον έχει του πεταματού. Άρα δεν χωράει στα πλάνα του και κοιτάζει τώρα να τον ξεφορτωθεί. Να διορθώσω όμω, είναι πρώην φωνιά και όχι νυν. Ε, ναι, παλιά τα πετούσε. Τώρα τελευταία δυστυχώ Πήρε την Κατίουσα, τον πήρε 100 βόλτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ο τρίτο, εδώ, και αυτό ο χαμογελαστό. Ο Ισπανό, το πουλέν του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο Κάρλο ο Φερνάντεθ. Ο οποίο και αυτό εννοείται ότι είναι επιθετικό, 27 ετών, ανήκει στη Real Sociedad. Έχει ξεκινήσει βασικό φέτο και στα τρία φετινά παιχνίδια τη ομάδα του. Έλα, όμω που θέλω να τον διώξουν εκεί οι Βάσκοι. Διότι αυτοί πήραν καλύτερο παίχτη, προφανώ, τον Αντρέ Σίλβα από την Άιντρακτ Φραγκφούρτη. Αυτόν που λε, τον είχε ο Μαρτίνεθ από πτυρικά, από μικρό, στη β' ομάδα τη Σεβίλη. Και όσο τον είχε παίχτη τότε, σε 114 αγώνε, πέταξε 36 γκολ και μοίρασε και 6 assists. Αλλά τώρα μιλάμε για μικρέ κατηγορίε τότε, διότι αναμφισβήτητα δεν εξελίχθηκε στον παίχτη που θα περίμενε ακόμη και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, τώρα δεν ξέρω για Ολυμπιακό αν κάνει. Άσε που πέρασε και υπογρανάδο ο το 19-20. Και θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δυναμικό, βαρύ, Πάντως στη Γρανάδα έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Σε 40 παιχνίδια πέταξε 14 αγκολάκια και μοίρασε και 4 assists. Αλλά τα τελευταία 3 χρόνια δυστυχώ δεν έχει παρουσιάσει κάτι, δεν έχει δείξει κάτι. Οπότε αυτόν δεν τον προορίζει τώρα για βασικό στον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε καν. Έτσι που λες. Και ο τέταρτο, εκ δεξιών, είναι Αργεντίνο, 24 ετών, ο Ιουλιάν Καράτζα, ο οποίο παίζει στο MLS, έτσι, Major League Soccer, Αμερική, με τη φανέλα της uh, Philadelphia Union, με την οποία ομάδα έχει μιλήσει ήδη ο Κορδόν, μέσω του Ναβάρο, διότι ο Κορδόν δεν μιλάει αγγλικά καθόλου, δεν ξέρει γρή. Εκεί πάντως το παιδί τα πετάει, εννοείται είναι βασικότατος, πρώτο βιολί, με 10 γκολ έω τώρα, Άσε που έχει συμβόλαιο που λύγει τώρα το Δεκέμβρη, φέτο. Έλα όμω που υπάρχει οψιόν ανανέωση εκ μέρου τη ομάδα. Και θα ενεργοποιηθεί εννοείται και θα πάει συν ένα χρόνο δηλαδή. Θα λήξει το Δεκέμβρη του 24. Πάντω η Αμερικάνικη ομάδα ζητάει 5-6 εκατομμύρια, έτσι. Όχι τη πλάκα. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ειδικά για τώρα. Μελλοντικά δεν ξέρουμε εφόσον ο Κορδόν με το καλό είναι στον Ολυμπιακό κτλ. Μπορεί και να κινηθεί. Εφόσον το παιδί δεν ανανεώσει και το συμβόλαιό του σε αυτή την ομάδα και θέλει να επιστρέψει η Ευρώπη, να έρθει βασικά, γιατί είναι Αργεντίνο, εντάξει. Ήθελε και ο Κορδόν εκεί να ενισχύσει την παρική αυτή την Αργεντίνικη που έχει φτιάξει εδώ ήδη. Να δούμε. Από εκεί πέρα υπάρχει ο Φανχόιντονγκ, ο 26χρονο Ολλανδό επιθετικό τη Μπολόνια, τη Ιταλική, ο οποίο και αυτό είναι βαρύ, έχει ύψο 1,90 και ήθελε η Μπολόνια να τον στείλει στου Γερμανού τη Wolfsburg ω δανεικό. Έλα όμω που τελικά χαλάει η δουλειά. Εντάξει, πάντω το ζητάνε και άλλε ομάδε εκεί από Ιταλία, Αγγλία και τέτοια, ακόμη και Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εξτρέμ, είπαμε ο Σόλ είναι ήδη εδώ. Που του είχε φερθεί πολύ σκληρά, παρόλο που ο είναι και γρήγορο για το ύψο του, αλλά ξέρει και καντάρια μπάλα, ε. Πρόσεξε. 186 είπαμε. Σπανίζει αυτό και μάλιστα για εξτρεμ και σκοράρει έχει και τον κόλ. Κοίταξε όμω, ο special one, ο Ζωσέο Μωρίνιο. Έχει δηλώσει ευθαρσό χήμα, δημόσια. Αυτό μ' αρέσει σε αυτόν. Τα λέει χήμα, και δεν κολλάει. Εντάξει, αυτό είναι καλό και κακόρισμενε φορέ, τι να κάνουμε. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι αυτό ο παίχτη δεν έχει ιδέα από τακτικέ, τίποτα. Δηλαδή είτε παίξουμε 3-5-2, είτε 4-4-2, είτε 3-4-1-2, δεν έχει ιδέα. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή τη διαφορά. Τοποθετήσει αυτά ο ρόλο του, τίποτα. Σε σύγκριση έτσι με του υπολείπου που είχε εκεί και έχει ω εξτρέμ στη Ρώμα. Να δούμε λοιπόν αν ο Μαρτίνεθ μπορέσει και τον τυθασέψει, να του το διδάξει ωραία, να δούμε. Ε. Ο Ολυμπιακό είναι πιο εύκολο προφανώ το να μα βγει σε σύγκριση με το καμπιονάτο. Ε, ναι, τώρα, άλλο επίπεδο. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για εκεί η άλλη καβάτζα που λέγαμε, που θα μπορούσε μάλιστα να αποκτηθεί, διότι προφανώ και όλοι οι καλοί χωράνε, ο κύριο Ντεσπόντοφ, ο Βούλγαρο. Ορίστε τώρα, αυτή η Λουντογκόρετ ζητάει τα μαλλιοκέφαλά τη κι αυτή. Και τον Πεκταρά, βεβαίω, τολμώ το και το λέω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ντεσπόντοφ. Τον προτιμώ, ειλικρινά. Εδώ και χρόνια σου λέω, τα έχει όλα και χωρί να είναι κανένα όνομα τρομερό. Για Ολυμπιακό είναι ό,τι πρέπει. Ω εξτρέμ δεν το συζητάμε. Αυτό παίζει και επίθεση. Τα κολλάει και όλα, κάνει τα πάντα. Μοιράζει παιχνίδι, ντριμπλάρι, χώνεται, είναι χώστη, μέγα. Και κάθε το ποδόσφαιρο παίζει. Μπουκαδόρο, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, δυστυχώ από ό,τι φαίνεται έχει δυσκολέψει το πράγμα να δούμε τώρα. Το πολύ πολύ, μακάρι το παιδί να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με του συμπατριώτε του εκεί τη Λουντογκόρετ. Και έτσι θα μπορέσουμε εμεί να τον κλείσουμε από τώρα για του χρόνου, ορίστε, από το Δεκέμβρη. Μια χαρά. Έτσι κάνει, πριν πεινάσει, μαγειρεύει. Το ίδιο ισχύει και για το Γιανούλη, ε. πρόσεξε, το λέω από τώρα. Λίγει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι, πα το Δεκέμβρη, τον κλείνει. Γενάρη εκεί, Πρώτης πρώτη πρώτου. Και ξεμπερδεύει. Αυτό είναι ο Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει να λειτουργεί για μένα δηλαδή. Άλλο θα πει εντάξει, καλό είναι να κάνει μεταγραφέ τελευταία μέρα, ξέρω εγώ, επειδή είναι τα ονόματα τα καλά, τα δυνατά τα οποία και μπορεί να αποκτήσει, ξέρω εγώ, να παίξει πόκερ, που λέει και ο κορδόν. Εν πάση περιπτώσει, γούστα είναι αυτά. Εμένα τίποτα στη ζωή δεν μου αρέσει να γίνεται τελευταία στιγμή. Μα τίποτα. Σ' άλλου αρέσει, εντάξει, είναι θέμα νοοτροπία, τρόπου σκέψη. Λοιπόν, βάλα και τον Άγγλο εκεί, που είναι και αυτό έξω δεξιά, ο Greenwood. Αυτό που ήταν στη Manchester United και είναι ακόμη. Διεθνή παρακαλώ, πέχταρο, 21 ετών, με μια συμμετοχή στην εθνική τη 5 Σεπτεμβρίου του 20, αλλά αυτό τι γίνεται. Έχει εξωγη θέματα. Με την πρώην του αυτά τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και τρίχε. Αθωώθηκε πάντω, δεν ξέρω εγώ τώρα τι και πώ, δεν με απασχολεί. Καταδικαστέο είναι, εννοείται, εφόσον συμβαίνει γενικά όχι μόνο στην περίπτωση του παιδιού αυτού. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μπάλα, εντάξει, ούτε αστυνομικό δελτίο είμαστε, ούτε ξέρουμε τέτοια πράγματα. Εγώ ξέρω ότι έχει δύο πόδια, εξαιρετικό, επιλογή του Προέδρου, εννοείται, από Αγγλία. Και κάποτε είχε φτάσει σε αξία, στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Άσε που σου παίζει και επιθετικό αλλά και κρυφό κυνηγό. Μια χαρά. Αυτόν προφανώ τον φέρνει μόνο ως δανεικό. Αλλά μετά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσει τον επιθετικό. Γιατί όπω είπα και πριν στην αρχή, θυμάσαι έτσι. Άλλο ένα μόνο μένει ω δανεικό να φέρουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να φέρουμε 8, έτσι. Μόνο μέχρι 7 μπορεί. Πάντω όσον αφορά την κλήρωση, που ήμασταν στο δεύτερο group δυναμικότητα, εκεί δεν το λε και Τυχερό, καλή κλήρωση γενικά βατή. Εντάξει, λέω εγώ τώρα. Θεωρητικά πάντα αυτά, έτσι, στην πράξη φαίνονται. Αλλά οπωσδήποτε θα μπορούσε να έχεις κληρωθεί με ευκολότερου αντιπάλου, έτσι. Από το πρώτο και το τρίτο group δυναμικότητα αντίστοιχα. Ενώ αντί για West Ham United και Freiburg. Εμεί τώρα καθαρίσαμε σαν αυγό τη Τζουκαρίτσκι και προχωράμε. Χωρί να πετάμε στα σύννεφα, εννοείται, προσγειωμένοι, αποφασισμένοι και σοβαροί. Και γενικά καλό είναι να τα λέμε όλα. Πώ το λένε, Όχι μόνο να παραπονιούμαστε, να γκρινιάζουμε και να εστιάζουμε στο να ταχώνουμε όταν η ομάδα δεν τα πάει καλά. Με την ομάδα είμαστε πάντα έτσι. Ακόμη και σε τι στιγμέ καλέ εννοείται. Θα πούμε ένα μπράβο, θα πούμε ξέρω εγώ. Ευτυχώ ανεβαίνει ο Μπιέλ, ανεβαίνει ο Ρέτσο, ο ένα ο άλλο, ο Μασούρα. Έτσι λοιπόν. Έδωσε και συγχαρητήρια εκεί ο Λέσνιακ, ο προπονητή τη Σουκαρίτσικη εννοείται. Και λέει εύχεται να σηκώσουμε πρωτάθλημα λέει και να πάμε καλά στην Ευρώπη, ορίστε τώρα από την τρέλα που μα πούλησε, που έλεγε θα μα δείξει τα δόντια του, τώρα το γυρνάει. Συνήλθε, εντάξει, τώρα πήρε πρέφα, πήρε χαμπάρι, συνειδητοποίησε ότι ο Ολυμπιακό είναι καλύτερο. Εντάξει, τα έλεγε αυτά, να να λέγαμε, ξέρει τώρα. Ό,τι να είναι. Γι' αυτό εμένα δεν μου αρέσουν οι δηλώσει ώρε-ώρε των προπονητών, όπω και οι ερωτήσει των δημοσιογράφων. Τέλο πάντων, πάμε στα δικά σα σχόλια, να γίνει η διαδραστική φάση, και θα ξεκινήσω από τον Mr. Girl. Όλα καλά, λέει ο Ολυμπιακό μα βαδίζει στο σωστό το δρόμο, επιτέλου, δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί, λέει, αλλά τα σημάδια είναι καλά. Μάλιστα. Παντελή Α, καλησπέριζει. Τρένο η ομάδα, λέει, με την Τζουκαρίτσκη, ειδικά. Όλα καλά. Καλή συνέχεια να έχουμε. Έτσι γουστάρουμε τον Ολυμπιακό, να τον ευλέπουμε. Μάλιστα. Μετά η Γιώτα Ιγιανούκου. Λέει πω ο Ολυμπιακό, με δυο ακόμα εξτρέμ και ένα επιθετικό, βάλε όμω και έναν κεντρικό αμυντικό, θα κάνει πολλά γλέντια, λέει. Μακάρι να του φέρουμε. Συμφωνώ εγώ. Ακριβώ αυτού θέλω κι εγώ. Μετά προσθέτει ότι κάνω πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα να συνεχίσω έτσι. Καμία δουλειά δεν κάνω, ευχαριστώ όμω. Απλά μιλάω. Λέω τα πράγματα με το όνομά του. Είτε συμφωνούμε είτε όχι, έτσι. Αυτά είναι. Γενικά λέω. Και αφιλοκερδό, ε. Ποια δουλειά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσω έτσι γιατί προφανώ δεν πληρώνομαι από κάποιον για να λέω ότι βολεύει. Εκείνου, ε. Μετά ξανά ο παντελής, ο Α. Συμφωνεί, λέει, και εκείνο όσον αφορά την όμορφη δουλειά. Εντάξει, για το ότι μιλάω εδώ λέει. Το θεωρεί δουλειά. Εντάξει, βάφτισε το όπω θέλει. Ευχαριστώ. Μετά προσθέτει ότι το λαραμπί θέλει ξεμάτιασμα. Λέει, δεν του πάει, λέει, η φάση τώρα του σκοραρίσματο. Εντάξει. Το προσπάθησε πολύ, λέει. Συμβαίνουν αυτά. Και λέει, ίσω να έχει ντεφορμάρισμα Είναι και η ηλικία του, λέει, αλλά πιστεύει θα βοηθήσει εφόσον μείνει. Εντάξει, φυσικά και θα μείνει. Δεν νομίζω να προλάβουν τώρα να τον δώσουν κάπου. Άσε που είναι ανάμεσα στους 2-3-4 ε, δύο, τρεις, τέσσερις, κορυφαίους επιθετικούς του Ολυμπιακού στην ιστορία. Ε. Για μένα κορυφαίος ξένος. Αλλά άμα τι βάλεις όλους μαζί, βάλε ξέρω Σιδέρη, Σιδέρι, Ιφαντί, Αναστόπουλο. Και μετά Ιουσέφε Λαραμπή. Τελείωσες. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εννιάρια είναι μια σκάλα πιο κάτω. Για μένα τουλάχιστον. Και μιλάω ειδικά για αυτού που έχω δει, Αναστόπουλο δηλαδή και Ιουσέφε Λαραμπή, ε. Πρόσεξε. Αυτού έχω ζήσει και δει εγώ. Που του θυμάμαι, έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, μετά ο Μίλλερ λέει: Ξέρω εγώ, κρίμα. Λέει ο Ιουσέφ δεν μπορεί άλλο. Καθόλου κρίμα. Κάποια στιγμή θα τα κολλήσει. Εγώ θέλω να πιστεύω θα φτάσει στα 100 γκολ. Γιατί τώρα έχει 89 νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Πάμε παρακάτω. Παντελή Α ξανά. Πιστεύει πω ο έχει καλύτερη τεχνική από τον Ελκαμπή. Σαφέστατα. Α συζητηθεί. Αυτά τα έχω αναφέρει εδώ πέρα προπολού Όταν είχε κλείσει ο Ότι για μένα ο 30χρονο ελαραμπί, σε σχέση με τον 30χρονο Ελκαμπή δεν υπάρχει Ελκαμπή. Δεν συγκρίνεται καν, δεν τον βλέπει. Πραγματικά δηλαδή. Από καμία άποψη. Στο λέω εγώ. Μόνο λίγο πιο γρηγοράκο είναι. Τίποτα άλλο. Τι θα το κάνει. Δεν έχει τη γλυκύτητα, την μπάλα αυτά, την οξυδέρκεια. Τίποτα. Ο well, Ελκαμπή σε σχέση με τον Ελαραμπή, ε, πρόσεξε. Και ο Ελαραμπή είναι ακόμη πιο γκολτζή. Για μένα, εντάξει. Στα καλά του μιλάω τώρα, έτσι. Άστο το τι είναι τώρα. Άστο. Εντάξει, 37 πάει, είπαμε. Αλλά ο σεβασμό, σεβασμό. Να μην ξεχνάμε εύκολα εδώ στην Ελλάδα. Γενικά το λέω αυτό. Πάει όχι μόνο για Ολυμπιακό, πρόσεξε. Και έτσι είναι, άμα το καλοσκεφτεί. Εντάξει, εγώ είμαι κακό τώρα που το λέω, δεν πειράζει. Α είμαι, αρκεί να λέω το σωστό. Μετά. Μανώλη Αναγνωστάκη. Πέρυσι λέει τέτοια εποχή ήμασταν στην Ονθήλευμα. Σωστό. Ενώ φέτο λέει βγάζουμε σφιγμό. Πάλι σωστό. Ο Εσέ φοβερό, με ψυχή, ταχύτητα, κάθε το παιχνίδι. Ελπίζει να μην ξαναδούμε, λέει η Μαζί σου. Ούτε στα δύσκολα τη Ευρώπη ούτε τη Ελλάδο. Άντεντε. Πουθενά. Α παίξει το κύπελο. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν και καλά να έρθει αυτό ο αργό και μεγάλο ηλικία. Τέλο πάντων, που άσε την ηλικία στην άκρη. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Να κάνω διακρίσεις. Ο άλλο δεν μπορεί να περπατήσει. Τελείωσε εκεί. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή έτη 23. Να πούμε που να μην τρέχει. Δεν υπάρχει. Έχουν τελειώσει. Έχουν πεθάνει αυτοί οι ποδοσφαιριστέ. Όσο για Ντε Σπόντοφ, συμφωνεί απόλυτα μαζί μου. Φοβερό διαμβολιστή μπουκαδόρο μας είχε αποκλείσει από το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League του 21. Έτσι. Μετά είναι ο Χρήστος ο Μπολώσης. Λέει ξέρω εγώ πως πρέπει να ξεχάσουμε λέει, τον αγώνα με τη Τζουκαρίτσκι ώστε να ετοιμαστούμε για τα καινούρια. Ε? Τα φρέσκα. Δηλαδή με τα γραφές ενίσχυση και φυσικά μετά την διακοπή την ΑΕΚ. Διότι πρέπει λέει, να ανοίξει διαφορά από τώρα λέει ώστε να σηκώσουμε ένα άνω το πρωτάθλημα ξανά και να έχουμε και άνεση στην Ευρώπη. Μετά ο Μάγνα Γκρέσια, εδώ λατινικά μεγάλη Ελλάδα. Τι να πω, εγώ σε αυτά τα πολιτικά δεν μπαίνω και δεν γουστάρω. Λέει πω ο Μπιέλ είναι μεγάλο μπαλαδόρο. Φέτο λέει έχει μεταμορφωθεί. Και λέει πάρα του δώσουνε φανέλα βασικού. Μάλιστα. Και αυτό το φέτο δηλαδή, σαν δείγμα, τι είναι. Τώρα η αρχή τη σεζόν. Γιατί δεν περιμένει λίγο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω, στο προτείνω. Στο συνιστώ. Διότι μπορεί να φέρει παίχτη καλύτερο, εξτρέμ, καθαρόεμο και να παίζει ο Μπιέλ αλλού λέω εγώ τώρα. Στο δεκάριο, ο κρυφό κυνηγό. Ή και να μην παίζει, δεν το ξέρουμε. Είναι ασταθή γενικά ο Μπιέλ. Ανάξιο εμπιστοσύνη, το έχει αποδείξει. Ένα εξάμεινο εντάξει, ένα εξάμεινο όχι εντάξει. Λοιπόν, α αναμένουμε. Μετά έλβε 91, λύνει και δένει ο Έσε. Αλλά βλέπει πω χρειαζόμαστε έναν εξτρέμ γρήγορο και επιθετικό φωνιά. Αλλά κατά τα άλλα λέει καλή εικόνα τη ομάδα. Θα ανέβει η ποιότητα λέει με την προσθήκη του Σόλμπακεν. Αλλά θα ήθελε φυσικά άλλο ένα extreme. Και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει. Αναμένουμε μετά 7-7. Η ομάδα λέει δείχνει να στρώνει. Για να δούμε. Αν και η τσουκαρίτσκι είναι τη πλάκα, αδύναμη, ε, βέβαια. Πάντω ο Ολυμπιακό αρχίζει λέει, να χτίζει και επιθετικά οργανωμένα. Επιτέλου. Και μακάρι λέει να κάνει λάθο για το Μαρτίνεθ. Γιατί δεν θα άντεχε άλλη μια χρονιά να είμαστε άμπαλοι πάλι. Πρεσάρουμε ωραία, καλέ οι γρήγορε όντω, του αρέσει αυτό. Δεν θέλει δηλαδή οι παίχτε να κρατάνε πολύ μπάλα. Ο Σκάρπα τον εχαλάει για αυτόν τον λόγο. Και ο Φορτούνη λίγο, αλλά και ο Μπιέλ. Του κάνει παράπονα, έχω μάθει. Τέλο πάντων, θα τα αναλύσουμε αυτά τι επόμενε μέρε. Κάτι έχω μάθει, κάτι έχω ακούσει. Από μέσα από εκεί. Από του Ρέντι δηλαδή. Και ο για Σκάρπα, συμφωνή μαζί μου ότι είναι ανούσιο. Εντάξει, αλλού για αλλού. Στην κοσμάρα του, πραγματικά για μένα. Προβλέπω έτσι όπω το πάει τώρα, πρόσεξε έτσι όπω το πάει τώρα, λέω και το τονίζω, να επιστρέφει στη Βραζιλία. Ό,τι σου λέω, μιλάμε, είναι αναπόφευκτο. Ξαναλέω, εφόσον δεν μπορέσει να κουμπώσει εδώ στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Μετά είναι ο Ντένε, ο οποίο θέλει να πει καταρχά ότι εντάξει, ήταν οι οπαδοί εκεί, ξέρω εγώ, με του άλλου του Σέρβου, πάλι δεν θέλω εγώ να μπαίνω στα πολιτικά, γιατί εντάξει, δεν είμαι οργανωμένο εγώ πρώτον, και δεύτερον, δεν συμφωνώ με αυτά που λένε οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Δηλαδή τι, που έχουν κολλήματα με θρησκείες και τέτοια. Εγώ δεν ασχολούμαι. Η ζωή με έχει διδάξει προσωπικά ότι θα μπορούσε ο άλλο να πιστεύει σε οτιδήποτε και να είναι είτε εξηγημένο είτε όχι. Του κρίνω μονομένα εγώ, κατάλαβε. Γι' αυτό. Με βάση τα όσα έχω δει από Αμερική. Αυτό σου λέω. Τώρα εδώ πέρα, εντάξει, ο κόσμο δεν ξέρω. Α μην πούμε καλύτερα. Όχι όλοι, είπαμε, αλλή μόνο. Κάποιοι κολλημένοι. Α του, εντάξει, ο καθένα δει τα κολλήματά του. Κι εγώ έχω κολλήματα. Θέλω καθαριότητα, ξέρω εγώ, υγιεινή, του σώματο, αυτά, του σπιτιού. Δεν θέλω άπλητα πιάτα, ξέρω εγώ, διάφορα. Εντάξει, ο καθένα τα δικά του. Άλλο κολλάει με εθνικότητε, με θρησκείε, τρίχε κατσαρέ. Χρώματα, άστο. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν περίμενε κάτι λιγότερο, αν και θα μπορούσε ο αγώνα να είχε λήξει, λέει, 0-5. Βρέκε παραπάνω. Πάντω, λέει σε γενικέ γραμμέ, η εικόνα τη ομάδα ήταν καλή. Από εκεί και πέρα, εφόσον, λέει, μαζί με τον Σολμπάκεν, έρθει ένα επιθετικό, η ομάδα μας θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη. Μετά ο Παναγιώτης ο Καζιακούρας λέει πως κάτι καλό βλέπει φέτος. Εντάξει, μετά Δημήτρης Πιλαφίδης όταν έλεγε για Αργεντίνους παίχτες κτλ. κάποιοι εδώ πέρα γενικά δυσανασχετούσαν, κάποιοι προσθέτω εγώ βρίζανε, κοροϊδεύανε βεβαίω. Αυτοί βέβαια έχουν κοπεί, εννοείται. Εδώ πέρα αυτά εξαποστάσεως δεν περνάνε, μα θες, μαγιά από κοντά, τα έχουμε ξαναπεί. Εσύ είσαι άνθρωπο, βλέπει λε την απόψη σου, λε την καλησπέρα σου, πρόσεξε. Που άλλοι βλέπει εδώ, ελα ρε και πουσε ρε και αδερφέ και δεν υπάρχουν αυτά για μένα. Όποιο λέει τέτοια που εξυμνεί κιόλα, έτσι, εξυμνεί εμένα, κατά τα άλλα, κόβεται, δεν με νοιάζει, να μιλάει πιο ωραία σαν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν το γνωρίζει από κοντά, εντάξει. Αυτό ο αέρα εδώ πέρα δεν είναι ωραίο. Όπω και η ασυνέπεια, όπω πολλά άλλα πράγματα που εντάξει δεν θέλω να τα αναλύσω. Εγώ απλά διαφωνώ. Ω ένα άνθρωπο που έχει γεννηθεί αλλού και μεγαλώσει. Αλλά παράλληλα θέλω και το καλό τη χώρα, από την οποία τυχαίνει να κατάγομαι, έτσι. Όπω και έτυχε να γεννηθώ κάπου αλλού. Εντάξει, αυτά τώρα γι' αυτό σου λέω δεν παίζουν ρόλο. Απλά εντάξει, ο καθένα έχει βιώματα, ζει άλλα πράγματα, βλέπει άλλα και από εκεί και πέρα μετρά αυτό. Όπω μετρά και ο Εσέ, ο οποίο λένε παιχταρά και όντω τον είχε προτείνει, έτσι είναι. Μετά Μακάρι, λέει, ο Ιωάννη Παναγιοτίνο. Μακάρι λέω Βαγγέλα να φέρει τον Ντεσπόντοφ, μάλιστα και το Γιώβιτ. Και να φύγει, λέει ο Μπιέλ, επιμένει, α πάει πίσω, λέει στην Κοπεχάγη. Και επιμένει να κάνει τον Ντόι Εξάρι, μάλιστα. Διότι λέει θα έχουμε πρόβλημα, λέει στο κέντρο αμήνη. Εγώ συμφωνώ ότι θέλω κεντρικό αμυντικό, αλλά ο Ντόι τώρα πάλι να μετατοπιστεί. Τι να σου πω. Δεν του κάνει καλό αυτό, ε, για την καριέρα του. Περαδόθε, ναι, τι θα γίνει τελικά. Μετά ο Χρήστο ο Μέρλ, λέει πω ο Σολμπάκεν δείχνει να έχει τεχνική κατάρτιση, τρομερή, από όσα έχει δει, εξαιρετική ταχύτητα και πιστεύει ότι θα τα πάει μια χαρά στην ομάδα. Και μακάρι όντω να ισχύει το ότι υπάρχει οψιόν. Αγορά μετά DJ Σακά, καλησπέριζει, το ίδιο και εμεί. Και ο Τζαν Chef εδώ πέρα μα λέει ότι οι πιο πολλοί που έρχονται στην Ελλάδα τεμπελιάζουν, λέει. Και τα ξέρω καλά. Εντάξει, ναι, λόγω νυχτερινή ζωή, αυτά ξέρει. Θέλω όμω να πιστεύω ότι ο Νορβηγό θα είναι σοβαρό. Τι να πω, αναμένουμε έτσι, ο καθένα διαφέρει, ε? Λοιπόν, είμαστε σε επιφυλακή για το πότε θα ανακοινωθεί η μεταγραφή Σολμπάκεν, γενικά για εκπομπή εδώ πέρα. Βάλε μεταγραφέ και στο δεύτερο κανάλι. Βάλε, βάλε, βάλε. Και εννοείται πω θα διεξαχθεί εκπομπή κλασική αύριο τα απόγευμα πάνω κάτω 6 και 4, κλασικά. Αν και εφόσον σας άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και εσένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα την τριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εντάξει, εμένα προσωπικά προφανώ πολύ, Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων του εκτιμώ και σας χαιρετώ, ευχαριστώ για την ακρόαση, τη στήριξη όλα. Ραντεβού είπαμε κλασικά, έτσι. Ο στρατιώτη του Ολυμπιακού, χαιρετώ! Ζήτω Ολυμπιακό!